Άμα δούμε όλους τους προφήτες και τους Αγίους και τους Μάρτυρες και τον Κύριο, μία και μοναδική δόξα ζήτησε. Τη δόξα του ουρανού. Την άλλη δόξα, και ο Κύριος την πρότσισε. Όταν πήγε ο διάβολος και του είπε, αφού τον ανέβασε σε ένα βουνό επάνω, θα στα δώσω τα βασίλεια, πες και προσκύνησέ μου. Τώρα έρχομαστε και λέμε τώρα, λέει σε σένα που πας για πολιτικό π.χ. Θέλεις να γίνεις μεγάλος πολιτικός. Θα με προσκυνήσεις, έτσι λέει ο διάβολος. Δεν με προσκύνησες, δεν γίνεσαι τίποτα από απόψεως πολιτικής ανάδειξης. Και δεν παίρνεις κανένα από τις αξίες. Ούτε λοιπόν στην πολιτική, ούτε στην οικονομική μεγάλη απόκτηση χρημάτων ο Σταυρός βοηθάει. Ο Σταυρός λέει, τον άρτον ημών τον επιούσιο. Αυτό υποχρεωμένος να στο δώσω, λέει ο Κύριος. Αλλά θα μου ζητήσει πρώτα απ' όλα εμένα τον ίδιο, που εγώ είμαι παράδεισος. Αν μου ζητήσει αυτό, θα σου δώσω και τα αναγκαία προστασία και θα καλύψω και τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου και τα δυσεγγονά σου με τη δική μου βοήθεια σαν ομπρέλα. Μπορείς να ρωτήσεις και την οικογένεια. Υπάρχουν παιδιά σήμερα που λένε... Καυτά προβλήματα. Μπορείς, που λένε ότι να έγινε αυτό κάπου, ή ξέρω εγώ, έφυγε κάποιος γνωστός μου, φίλος, με μηχανή, με αυτοκίνητο, με μια κοπέλα που είχε κάτι, ένα πρόβλημα κτλ. Και πήγε πού? Έφυγε ο άνθρωπος από τη ζωή. Ζωή. Έφυγε από τη ζωή. Ναι. Στεναχωριέται, πάει κάποιος, του λέει, μη στεναχωριέσαι, έτσι θέλεις ο Θεός, υπάρχουν και χειρότερα. Ο νέος θα πει, κάποιος μπορεί να πει, ότι υπάρχει ο Θεός μας. Ο Θεός τώρα έχει τη μυαλό του άλλου. Πάνω στην... Θα τα πει. Θα το πει. Θα τα πει. Σε αυτούς τους ανθρώπους, που ήταν μόνο οι νέοι και μεγάλοι το έτσι. Και μεγάλοι. Τι έχουν να πούν πάνω σε αυτό, ότι δεν υπάρχει Θεός για μας και έτσι θέλησε ο Θεός και σε αυτούς ειδικότερα, στο έτσι θέλησε ο Θεός, οι οποίοι από ό,τι έχω παρατηρήσει εγώ προσωπικά ο ίδιος σε κάποιες κηδείες συνανθρώπων μας που έχουν φύγει, που λένε και ειδικότερα μεγάλες γυναίες ότι έτσι θέλησε ο Θεός να γίνει, και απορώ καμιά φορά και λέω, εγώ τώρα σαν νέος, που εκεί μπορεί να είναι η αμφισβήτηση που λέμε πάλι του Θεού, ότι τι λέει τώρα, έτσι θέλησε ο Θεός, δηλαδή να πιει αυτός ο νεαρός, θέλησε ο Θεός να πιει αυτός ο νεαρός το μπουκάλι με το ουίσκι, παράδειγμα, να πάρει το κούρσα, να τρέξει με 200 και θέλησε ο Θεός να καρφωθεί πάνω στο πέτρο. Άρα μήπως είναι ο Θεός και ένα δολοφονός. Αυτόματα λέω. Τι έχουμε να πούμε πάνω σε αυτό, σε αυτά τα δύο μάλλον θέματα που πράγμα. Λοιπόν, έτσι θέλησε ο Θεός. Το αντιστρέφω. Δεν το θέλησε ο Θεός. Να δώσω μια εξήγηση. Εδώ πρόκειται για πράξη που έγινε από τον νέο κατόπιν επιλογής. Δηλαδή, σαφώς, ο νέος φρικισμένος με ελευθερία και σκεπτόμενος όπως όλοι οι νέοι, θέλω να χαρώ την ελευθερία μου. Έχεις αντίρρηση ότι θέλει ο νέος να χαρεί την ελευθερία του? Καμία. Καμία. Άρα έκανε χρήση της ελευθερίας του. Αντίθετα, ο Θεός έχει βάλει πινακίδα κινδύνου. Πώς? Πηγαίνουμε στον δρόμο, τρέχουμε με 120 και υπάρχει μια προειδοποιητική πινακίδα και λέει με 60. Προσοχή, πάνω από 60, πας για το γκρεμό. Mm-hmm. Πάει με πάνω από 60 ο άνθρωπος, πάει με 120, έπεσε, σκοτώθηκε. Φταίει η πινακίδα. Καθόλου. Φταίει η δική του οδηγού κακή προαίρεση.
που ενώ τον προειδοποίησε και εκεί είπε: όχι, εγώ θέλω να χαρώ την ταχύτητα, την ελευθερία μου. Και έπεσε και σκοτώθηκε κάνοντας κακή χρήση. Πόνος. Ο νέος, θα πούμε και το θέμα αυτό, θα πούμε. Ο νέος έκανε κακή χρήση της ελευθερίας. Και δικαίως, θα έλεγα σε εισαγωγικά το δικαίως, σε εισαγωγικά, δεν το θέλω ούτε το εύχομαι ποτέ. Πήγε με βάση τη λογική και σκοτώθηκε. Τώρα, η δική μου τοποθέτηση, σε αυτό που πονάει και θέλει κάποια ανακούφιση στον πόνο του, είναι η εξής. Όχι ο Θεός το θέλησε και το κάνει υπομονή. Εδώ στο χώρο αυτό που βρισκόμαστε έχουν έρθει τέτοιοι γονείς που έχουν θάψει τα παιδιά τους. Μετά από ατυχήματα. Ναι. Λέω στον συνεργάτη εδώ που έχω και συνάδελφο, τον κύριο Μίχα, ο οποίος σε ηλικία 19 ετών έχασε ένα παιδί πάνω στον κολοφόνα της δόξας. Τον περίμενε να γίνει, όπως και ήταν, άριστος ποδοσφαιριστής, να παίξει την Εθνική Ελλάδα. Περίμενε να δει δόξα. Και σε κάποια στιγμή, με μια παρέα, έγινε το ατύχημα, κάθηκε το παιδί. Σε εισαγωγικά το κάθηκε. Τα ίδια έλεγε και αυτός. Πηγαίναμε, τον παρηγορούσαμε, του λέγαμε, του κάναμε. Και έλεγε αυτό που λέει εσύ. Μα έτσι ο Θεός και λοιπά. Θέλω να σταθώ στο ένα σκέλος. Να πω ότι και εγώ να είμαι όταν βρεθώ αυτή τη στιγμή μου είναι αδιανόητο πώς θα φερθώ. Μπορεί και να λυγίσω. Και να πω γιατί, Θεέ μου, το κάνεις αυτό. Μάλιστα. Πρόκειται για εντελώς ανθρώπινο. Για εντελώς ανθρώπινο. Είναι η ανθρώπινη αδυναμία που οδηγεί τον άνθρωπο αναγκαστικά σε αυτόν τον δρόμο. Εγώ θέλω το παιδί μου. Εσύ μου το πήρες. Γιατί μου το πήρες. Ναι, ναι, και είναι και σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή η έκρηξη. Ναι, όχι, γιατί μου πήρες, γιατί μου πήρες το παιδί μου. Έτσι είναι η Ιωμήγας. Τώρα λοιπόν που έρχονται εδώ φρέσκοι πονεμένοι άνθρωποι, το παιδί του έχει φύγει εδώ και 17-16 χρόνια, του λέω, έλα εδώ, Σωτήρη, σε παρακαλώ εγώ, ό,τι και να του πω, δεν θα συνομιλήσω στη γλώσσα τη δική του, δεν ξέρω τη γλώσσα του. Εσύ τη γλώσσα του δεν ξέρεις, γιατί έχεις τον ίδιο πόνο. Μόνο εκεί υπάρχει συνεννόηση. Όταν υπάρχει πονεμένος ίδιος και πονεμένο άλλον. Εκεί συνεργάζεται άψογα. Άψογα. Και του λέει, ξέρεις, να και εμένα το παιδί μου. Όπως και εσύ τώρα. Να γιατί ο Θεός το κάνει αυτό το πράγμα. Αν του πω εγώ γιατί το κάνω Θεός, όχι το κάνω, δεν κάνω Θεός, πας περιπτώσει, αλλά λέει εγώ γιατί το κάνω Θεός. Και χρησιμοποιώ τη φράση του, που λέει ο κόσμος. Να γιατί έγινε αυτό. Και εκεί πια αφοπλίζεται. Και λέει, μου λέει αυτός που έχει πάθει τα ίδια και παθών είναι και μαθών. Παθών είναι και μαθών. Και μαθών. Λοιπόν, μου είπες λοιπόν ότι υπάρχει ένσταση γιατί το κάνω και έρχομαι και σε ένα ακόμα. Θέλω λίγη προσοχή εδώ και σε σένα που με ρώτησες και με ακούς, αλλά παρακαλώ και τον άλλο που θα τα ακούς την τηλεόραση. Βεβαίως. Ο Κύριος βρέθηκε μπροστά σε 3.000.000 ανώτερο πόνο θανάτου. Λίγο πριν σταυρωθεί. Έβλεπε να έρχεται ο Σταυρός, τα πάθη του, και ήταν σε ώρα προσευχής. Και ένιωσε τόσο απερίγραπτο πόνο στην ψυχή του, που έχει σε λέει αίμα από το μέτωπο του.
Αίμα. Και σαν άνθρωπος, λέει, Πατέρα μου, σε παρακαλώ, πάρε το ποτήρι αυτό. Αυτό που λες εσύ, γιατί μου το έδωσε ο Θεός, το είπε ο Κύριος στον Πατέρα και το Θεία μου. Βεβαίως το είπε σαν άνθρωπος, αλλά και σαν άνθρωπος συνέχισε. Όχι να γίνει το δικό σου θέλημα. Καταλήγοντας λοιπόν λέω, το να πονάει είναι φυσικό, το να διαμαρτύρεται είναι φυσικό, το να λέει γιατί είναι φυσικό, είναι ανθρώπινο, αλλά δεν πρέπει να σταματάει έως εκεί. Όλα δεν έχουν αιτία το Θεό τα κακά. Όλα τα κακά δεν έχουν αιτία το Θεό. Κανένα κακό δεν έχει αιτία το Θεό. Αντίθετα, μόνο τα καλά. Γιατί υπάρχει τεράστια αμφισβήτηση πάνω στον δηλαδή αυτό που λέμε, που λέγεται το θέλημα Θεού έχει περάσει πολύ διαφορετικά. Τώρα με την εξήγηση που δώσατε, πιστεύουμε ότι αν σα κάλυψε κάποια απάντηση, θα φροντίσουμε να ρωτήσουμε και παρακάτω άλλα πράγματα. Θα θέλω να σα ρωτήσω κάτι άλλο. Τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο εμά στην νεολαία μα φέρνει κοντά στο μυστήριο και το περίεργο του διαβόλου. Τι είναι αυτό που τραβάει. Γιατί δεν μπορεί να είναι έτσι τυχαίο. Δηλαδή υπάρχει κάποιο κύκλωμα, ας πούμε, εντός εισαγωγικών ή εκτός, που τραβάει αυτό το παράδειγμα. Ακόμα και ένας ενσυνείδητος άνθρωπος παρασύρεται, ας πούμε, πάει προς τα εκεί. Τι είναι αυτό το πράγμα, όλο αυτό το πλέγμα που έχει ρίξει. Λοιπόν, τώρα παρατηρούμε ότι υπάρχει ένα χαμόγελο διαρκές. Δηλαδή, γίνονται πράγματα. Σου λέει ο άλλος, α, εγώ δεν σε αρπάζω με την βία. Όχι, σου λέει με ό,τι θες κανένα από πίσω, χρησιμοποιεί άλλους είναι δύο τρόπους και πέφτει στην πάγια. Δεν ξέρω αν μας καταλαβαίνετε τι έλεγα πάνω σε αυτό. Ποιο είναι λοιπόν αυτό το πλέγμα, αυτό το σύστημα που χρησιμοποιεί ο διάβολος, λοιπόν, για να προσελκύσει τους νέους, δηλαδή να τους έχει κοντά του και γιατί συμφέρει να είναι μόνο νέοι. Κατά αποκλειστικότητα. Δυστυχώς, δεν είναι μόνο λέει. Αν κάνουμε ένα καλό, για να δούμε ποια ηλικία είναι με το διάβολο περισσότερο ή με το κακό, όπως είπες, το ίδιο πράγμα είναι, θα πάρουμε την απάντηση ότι έχει προβάδισμα η μεγάλη ηλικία που θα έπρεπε να είναι συνετή. Αν η μεγάλη ηλικία ήταν προσεκτική και οι νέοι θα αντλούσαν και θα παραδειγματίζονταν τους μεγάλους, επαναλαμβάνω, δυστυχώς η κυρία αιτία αυτής της απομάκρυσης από τις αξίες της ζωής είναι η μεγάλη και δεν είναι η νέη. Τώρα έρχομαι στο γιατί υπάρχει κάποιο πλέγμα και έχει τόση μεγάλη δύναμη. Δεν τραβάει τους νέους στο μέση υπόψη σου. Οι νέοι έχουν αντιστάσεις. Εγώ πιστεύω ότι οι νέοι έχουν αντιστάσεις. Ας πούμε διαφορετικά, πώς κάθονται αυτές οι αντιστάσεις. Θέλω να σταθώ λιγάκι. Οι νέοι, επαναλαμβάνω, έχουν αντιστάσεις. Άμα τους ρωτήσουμε να τους απαντήσουν, θα μας ρωτήσουν. Πέστε μας εσείς οι μεγάλοι, τι φτιάξει τη ζωή, να δούμε για να ακολουθήσουμε. Βεβαίως. Το έχω ακούσει και το λέμε. Έτσι. Άρα λοιπόν, ο νέος ζητάει να δει. Τώρα γενικεύουμε την κατάσταση. Έτσι. Ζητάει γονείς καλούς. Mm-hmm. Ζητάει πολιτικούς καλούς. Βεβαίως. Ζητάει ιερείς καλούς. Ζητάει επισκόπους καλούς. Βεβαίως. Όλες αυτές οι κατηγορίες των ανθρώπων.